παρακαλέσουν και πραγματικά η Ιερά Μαρτυρία των Τεσσαράκοντα έχει πολύ μεγάλη ιστορία, τόσο πνευματική αλλά και εθνική. Το 1821 εδώ στο μοναστήρι λειτουργήσε το κρυφό σχολείο που πολλά παιδιά ερχόντουσαν εδώ και μαθαίνουν τα γράμματα. Γιατί από ό,τι γνωρίζετε, εκείνη την εποχή γράμματα ξέρανε μόνο οι καλόγεροι. Κατόπιν η Μονή είχε και ένα άτυπο περιστατικό, το 43 κάηκε από τους Γερμανούς και υπέστηκε μεγάλη καταστροφή. Θα ήθελα να αναφέρω λίγα πράγματα για την παλαιά Ιερά Μονή, η οποία βρίσκεται στη χαράδρα του Σοφρόνη. Εκεί οι πατέρες ζήσαν περίπου 500 χρόνια, με αυστηρή νηστεία, με προσευχή, και πραγματικά σήμερα διασώζονται τα ερείπια της Μονής. Μόνο ο ναός διασώζεται, ο οποίος είναι σπηλαιώδης και είναι πλούσιο σε τοιχογραφίες του μεγάλου αγιογράφου, του Μανασί. Ακριβώς πάνω από την Παλαιά Μονή υπάρχουν τα σκηταριά, όπου ορισμένοι από τους πατέρες για περισσότερη άσκηση ανέβαιναν σε πολύ μικρά κελάκια και εκεί πραγματικά όλο το 24ωρο ανάπεμπαν δοξολογία στον Θεό. Εδώ που είναι η Νέα Μονή υπήρχαν τα χτήματα τα οποία τα καλλιεργούσαν οι πατέρες. Μετά οι πατέρες ήρθαν εδώ σε αυτή τη Νέα Μονή το 1600 περίπου, όπου έκτισαν το νέο καθολικό και άρχισε εδώ μια νέα ζωή, η οποία πραγματικά μέσα από το πέρασμα των αιώνων και της ιστορίας μας έδειξε πολλά κατορθώματα των μεγάλων πατέρων που πέρασαν, και πραγματικά σήμερα διαβάζοντας αυτά τα κατορθώματα και εμείς μένουμε έκπληκτοι για αυτό τον αγώνα, την αγωνιστικότητα που είχαν οι πατέρες, αλλά πάνω απ' όλα την αγάπη που είχαν προς τον άνθρωπο. Φυσικά οι Τούρκοι δεν πείραξαν το μοναστήρι, γιατί εδώ στο μοναστήρι διασώζεται και ο Αχτιναδμές, ένα έγγραφο, ένα προνόμιο, το οποίο πήρε η Μονή από τον Μωάμεθ, και χάρη αυτού οι Τούρκοι σεβόντουσαν το μοναστήρι. Αυτό υπήρχε έξω στην πόρτα της Μονής μαζί με ένα μικρό λιχναράκι, και μόλις το διάβαζαν οι Τούρκοι που έρχονταν απ' έξω, δεν μπαίνανε μέσα. Γι' αυτό και η Μονή δεν υπέστηκε πολλές καταστροφές από τους Τούρκους. Αυτό όμως που ήταν πραγματικά μεγάλη καταστροφή ήταν αυτό που έγινε το 1943, όταν οι Γερμανοί κατόπιν κάποιας πληροφορίας ήρθαν εδώ να βρούνε το τυπογραφείο του Αντάρκτικου που υπήρχε εδώ στο μοναστήρι, και τελικά κάψαν όλο το μοναστήρι εκτός από το καθολικό, γιατί υποτίθεται και αυτοί ήταν χριστιανοί. Σήμερα είμαστε μια αδελφότητα γύρω στους 10 αδελφούς εδώ στο μοναστήρι. Υπάρχουν διάφορα διακονήματα, όπως είναι του Εκκλησιάρχου, του Αγιογράφου και άλλες έτσι πολλές δουλειές που υπάρχουν στην Ιερά Μονή. Κόσμος καθημερινά περνάει από το μοναστήρι και πραγματικά το μοναστήρι θρέφει ψυχήτα και πνεύματι των απλούς ανθρώπους που έρχονται εδώ για να ξεκουραστούν έστω και λίγο από τα βάσανα και από τις ταλαιπωρίες της σημερινής ζωής. Ο ναός της Φανερωμένης Δριάλου αποτελεί σπουδαίο μνημείο αρχιτεκτονικής με τις πολύ ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες της παλαιολόγιας εποχής. Σήμερα λειτουργεί ως γυναικεία μονή και είναι σημάδι ορθοδοξίας και ελληνισμού, δείγμα της ευσεβίας και της ευαισθησίας των ηρωικών μανιατών. Ευρίσκεται εφαπτωμένη του κεντρικού δημοσίου δρόμου μεταξύ Αρεόπολης και Γερολιμένα, κοντά στο χωριό Φραγκούλια ή Φραγκουλιάνικα, στο κέντρο δηλαδή των οικισμών της Μέσα Μάνης.
Ναός αφιερωμένος στην Παναγία την Φανερωμένη, μονόχωρος, κεραμοσκέπαστος, με τυφλά αψιδώματα και σφενδόνια, χτίστηκε το έτος 1079 από τον Αρχιμάστορα Γεώργιο με χορηγία του μοναχού Νίκονος και του λαϊκού Θαλού από το γειτονικό χωριό Κουσκούνι. Όπως μαρτυρείται από την εγχάρακτη μαρμάρινη επιγραφή του τέμπλου του ναού. Αρχαιότερα μοναστήρια της Λακωνίας. Η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων και η πρώτη ιστορική μαρτυρία, την οποία πρόσφατα ανακαλύψαμε, είναι το συναξάρι του Αγίου Ηλία του Νέου, του προερχομένου από τη Σικελία, ένα πολύ έγκλητο συναξάρι, το οποίο γράφτηκε το 10ο αιώνα και εκεί αναφέρεται ότι το 880 ο Άγιος Ηλίας ο Νέος μαζί με τον συνασκητή του Δανιήλ ήρθαν στο χώρο αυτό για να ασκητέψουν και αναφέρεται στο βίο ότι υπήρχε εδώ ο ναός των Αγίων Αναργύρων. Όταν περιγράφει τα όρια της Μητροπόλεως Μονοκασίας, μέσα στα οποία αναφέρεται και το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων. Το μοναστήρι βρίσκεται σε υψόμετρο 1000 μέτρων, είναι δύσκολες οι συνθήκες το χειμώνα και με τη χάρη του Θεού πριν από 14 χρόνια άνοιξε πάλι τις πόρτες του, ανάψαν πάλι τα καντήλια του για να συνεχίζει αυτό το έργο το οποίο είχε ξεκινήσει στα βάθη όπως προείπαμε τον αιώνα. Βρισκόμαστε εδώ με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Ευσταθίου, ο οποίος μαζί με τον κύριο Σαράντο Καργάκο είναι οι αιτίες, οι αφορμές που ξαναλειτουργήσε αυτό το μοναστήρι και με τη χάρη του Θεού έχουμε ξεκινήσει μια ολιγάριθμη αδελφότητα και προσπαθούμε να καταφέρουμε τέλος πάντων να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στην αποστολή που έχει ο μοναχισμός. 36 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη τα βέβαια και στο οποίο μέρα βρίσκεται και το σπίτι του γνωστού συγγραφέως του Σαράντου Καργάκη, ο οποίος όπως είπαμε ήταν και η αιτία για να